Μανώλης Ανδρώνικος, Έλληνας της Προύσας, από οικογένεια που κατάγονταν από το Αιγαίο. Σαμιώτης ο πατέρας, Ιμβριώτισσα η μάνα, φτάσανε μετά την καταστροφή στη Θεσσαλονίκη και άρχισε το παιδί την καριέρα του μαθητή. Όπου θεωρούμενος παιδί θαύμα, στο δεύτερο γυμνάσιο, προσφυγικό, πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό, του συνέβη αυτό που λέμε πήδηξε τάξη. Δηλαδή από την Τρίτη προβιβάστηκε κατευθείαν στην Τετάρτη. Και οι γονείς του θα ήθελαν να του δουν δικηγόρο. Πλην όμως αυτός είχε μια αγάπη για την τέχνη, διάβαζε λογοτεχνία, Ντοστογεύσκη, Τολστόι και έκανε λίγο σαμποτάζ στην επιθυμία των γονιών του. Σχεδόν αρνήθηκε να δώσει εξετάσεις αν δεν πήγαινε στη φιλοσοφική. Πήγε στη φιλοσοφική, τα πήγε μια χαρά, σπούδασε, έκανε διατριβή και να φανταστείς όχι σε θέμα αρχαιολογικό, αλλά στον Πλάτωνα και την τέχνη. Δηλαδή είχε μια αφοσίωση στην ιστορία της τέχνης, ήταν τεχνοκριτικός, το μάτι του έκοβε, είχε εικαστική αντίληψη της αρχαιολογίας, κάτι αρκετά σπάνιο. Δούλεψε να φανταστείς στην Όλυνθο, δούλεψε στα Παλατίτσια, σε μια εκκλησία ιστεροβυζαντινή. Οι πρώτες του δημοσιεύσεις από εκεί είναι. Και βέβαια δούλεψε πάρα πολύ στη Βεργίνα, γιατί ήταν δάσκαλος του Κωνσταντίνος Ρωμαίος, ο περίφημος αυτός καθηγητής που έκανε και τις πρώτες μεγάλες τοπογραφικές έρευνες στην Μακεδονία, μαζί με τον γυρεότερο του ελαφρώς μεγάλο επίσης δάσκαλο της αρχαιολογίας, τον Μπακαλάκη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασχολήθηκαν όχι μόνο με τους επώνυμους τόπους, αλλά και με εκεί που έβρισκαν αρχαιότητες χωρίς να έχουν ταυτίσει ακριβώς τα μέρη. Για παράδειγμα, και για τη Βεργίνα δεν πίστευαν ότι είναι οι Αιγές, πίστευαν ότι είναι μια άγνωστη πόλη, ονόματι Βάλα. Αφηγείται ο ίδιος ο Ανδρώνικος ότι σε ένα παραλήρημά του από, χτυπημένος από ελονοσία, ο καθηγητής του Ρωμαίος, τον οποίο σεβόταν αφάνταστα, του είπε: «Αν εγώ φύγω, αν εγώ πεθάνω, συνέχισε εσύ, εδώ είναι σημαντικά τα ευρήματα». Είχε ξεκινήσει ιστορία από έναν παπά που είχε υποδείξει στον Γάλλο αρχαιολόγο Εζέ κάτω από την εκκλησία, λέει: «Εδώ έχει κάτι αρχαία, δεν ψάχνετε». Πέρασαν τα χρόνια, ο Ανδρώνικος αφοσιώθηκε στο νεκροταφείο των Τύμβων, το οποίο αρχή δεκαετίας του 60 το δημοσίευσε. Στο μεταξύ βγήκε η θεωρία του Χάμοντ, που υποστήριζε ότι για άλλους λόγους εσωτερικούς, τοπογραφικούς κτλ. Πρέπει να αναζητηθεί η κοιτίδα των Αργιαδών Μακεδόνων στην περιοχή της Βεργίνας και όχι της Έδεσας. Στην αρχή δεν συμφωνούσε κανένας, ώσπου στο τέλος ο Ανδρώνικος αντιλαμβάνεται, σκάβοντας αυτόν τον μεγάλο τύμβο που προστάτευε κάτι σημαντικό που δεν ξέραν ακόμα τι, άρχισε να βρίσκει σπασμένες ταφόπλακες με γράμματα ελληνικά, χρωματιστές, με ζωγραφιές, και εκεί κατάλαβε ότι ο Χάμοντ μπορεί να έχει δίκιο. Είχε δίκιο. Πίστηκε λοιπόν για τη θεωρία του Χάμοντ, περισσότερο γιατί, λέει, διάβασε ένα βιβλίο το οποίο του εξηγούσε γιατί είναι κατεστραμμένοι αυτοί οι τάφοι, αφού οι Μακεδόνες σέβονταν τους νεκρούς τους, δεν θα κατέστρεφαν τους τάφους, αλλά είχαν περάσει από εκεί ο Πύρος με κάτι μισθοφόρους γαλάτες, οι οποίοι διέλυσαν το ταφικό σύμπαν. Αυτό που σώθηκε ασύλλητο, οι Μακεδόνες φαίνεται το μάζεψαν και συγκέντρωσαν από πάνω από ασύλλητους τάφους τη μεγάλη λεγόμενη τούμπα. Μεγάλη τούμπα που ένα βράδυ στις 8 Νοεμβρίου του 1977 και μετά από πολλές περιπέτειες και οικονομικού τύπου στις ανασκαφές με ελάχιστα χρήματα, οι αγαπημένες του μαθήτριες Δρούγου και Παλιαδέλη του τηλεφωνούν, είναι στη Θεσσαλονίκη αυτό, Σάββατο βράδυ, και του λένε: «Κύριε καθηγητά, επίγον». Για να πάρεις τότε τηλέφωνο, λέει, πρέπει να πας στο φούρνο με το αυτοκίνητο. Και λέει: «Τι? Ασύλλητος τάφος». Βρέθηκε λοιπόν ο πρώτος τάφος της Βεργίνας και 24 του μηνός Νοεμβρίου, μετά τις εκλογές του 1977, γιατί ήταν οι εκλογές και δεν ήθελε ο Ανδρώνικος να φανεί ότι είναι πολιτικό το γεγονός, στο μεγάλο αμφιθέατρο της φιλοσοφικής σχολής, αρκετοί τυχεροί άνθρωποι, αρκετές εκατοντάδες, παραβρεθήκαμε στην ανακοίνωση της ανακάλυψης ενός μεγάλου ασύλλητου μακεδονικού τάφου από τον ίδιο τον Ανδρώνικο. Όπου υποστήριξε ότι ο τάφος αυτός είναι του Φιλίππου, του δεύτερου, και της οικογένειας του, βασισμένος σε 5 κεφαλάκια, έτσι τα ονομάζει ο ίδιος, που περιγράφουν τους ενταφιασμένους και ταυτίζονται οι εικόνες που έχουμε για τον βασιλιά αυτό και της οικογένειας του. Προκλήθηκε παγκόσμια αναστάτωση από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία έθετε τις βάσεις για μια νέα εποχή και στο μακεδονικό ζήτημα ακόμη. Δεν έχει πολιτική διάσταση η ανακάλυψη, αλλά έχει και εσύ μια εμπειρία από εκείνο το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου, μετά τη μεγάλη ανακοίνωση. Σκέφτηκα, επειδή ήμουν πάρα πολύ συγκινημένος εκείνο το
βράδυ να του πω ευχαριστώ. Εκ μέρους τότε του ανθρώπου που ήμασταν μόλις φοιτητές ή στα πρώτα μεταπτυχιακά, του τηλεφωνώ λοιπόν στο σπίτι του, το βρήκα στον κατάλογο το όνομά του, το σήκωσε ο ίδιος, τον συνεχάρηκε και τον ευχαρίσα πάρα πολύ, είπα το όνομά μου και του λέω τώρα να κλείσω γιατί καταλαβαίνω πως οι άνθρωποι θέλουν να σας πάρουν τηλέφωνο. Και μου λέει, μα τι λέτε κύριε Θεοδωρίδη, κανείς δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Και ήταν ακριβώς το βράδυ του θριάμβου του. Και η πολιτική διάσταση της ανακάλυψής του, πέραν της τουριστικής βέβαια, φάνηκε από το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς του 1977 επισκέπτεται την περιοχή και μάλιστα με ελικόπτερο τότε πρωθυπουργός Καραμαλής, και από εκεί που λέει πόσο σας τύχησαν αυτές οι ανασκαφές, λέει ένα 300, λέει ο Ανδρόνικος. 10 εκατομμύρια αμέσως, μέσω πανεπιστημίου βέβαια, για να συνεχιστούν. Γιατί πανεπιστήμιο. Ναι, και έτσι βοηθήθηκαν και οι πανεπιστημιακές ανασκαφές και του Δίου, χάρη σε εισήγηση του Ανδρόνικου. Δεν παίζει ρόλο αν είναι ή δεν είναι ο Φίλιππος. Σημασία έχει ότι οι ταφές αυτές είναι βασιλικές και δημιουργούν νέα δεδομένα στην έρευνα της μακεδονικής ιστορίας. Η μεγάλη συμβολή του Ανδρόνικου είναι ακριβώς αυτή.